οι καθιερωμένοι πανηγυρισμοί και οι κούφιες διακηρύξεις περί αλληλεγγύης, μετά από κάθε σύνοδο κορυφής, δεν μπορούν να κρύψουν τους σφοδρούς ανταγωνισμούς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, άλλα κράτη ερίζουν για τιμές, υποδομές αγωγούς, αποθήκευση και ενεργειακή επάρκεια. Ταυτόχρονα, οι λαοί κάνουν αμέτρητες θυσίες, πληρώνοντας την κερδοφορία των πράσινων ομίλων και τις κυρώσεις στον ενεργειακό πόλεμο με τη Ρωσία. Τα λαϊκά προβλήματα όμως προϋπάρχουν του υπεριαλιστικού πολέμου. Τα έχουν γεννήσει η στρατηγική της πράσινης μετάβασης, της απελευθέρωσης της ενέργειας, που Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις, τα κόμματα έχουν καθιερώσει για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τα κουπόνια ενεργειακής φτώχειας, τα διάφορα καλάθια, δεν αντιμετωπίζουν την αβάσταχτη ακρίβεια στο ρεύμα, στα καύσιμα, στα τρόφιμα. Οι λαοί στην Ελλάδα, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στην Ισπανία αφήνουν πίσω τις ευρωενωσιακές ψεύτικες προσδοκίες. Εναντιώνονται στη στρατηγική ακρίβειας και εξαθλίωσης. Απορρίπτουν τη στάση αναμονής και απαιτούν σήμερα αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, φθηνή ενέργεια, κατάργηση φόρων, κανένα λαϊκό σπίτι να μείνει χωρίς ρεύμα.